δεν μπορώ να κάτσω εδώ. Δεν μπορώ να κάτσω να δω άλλη μου την ομάδα. Δηλαδή, ένα μάτσο να χάνω, ένα μάτσο να σούζουμε ένα μάτσο να θα Τον το δεν είναι άλλη μου mentality, Manchester United. Φίλοι και φίλες, μια νέα σεζόν αρχίζει και έχουμε κάτι καινούργιο. Το Red Cafe. Θα συζητούμε Manchester United. Είναι μια οπαδική εκπομπή αποκλειστικά για τη Manchester United. Θα έχουμε διάφορους καλεσμένους τη ε, της ομάδας και σήμερα αρχίζουμε το πρώτο επεισόδιο με τη Σταυριάνα, η οποία θα είναι μόνιμη συνεργάτητα στην εκπομπή. Καλησπέριζο. καλησπέρα, καλημέρα. Δεν ξέρω, οπότε το δίνει. Οπότε το Έχουμε μία καθένας, σωστά. ε, Και δεν ξέρω αν, το παιχνίδι του Κυπέλλου περνά σε δεύτερη σημασία με μια μικρή ζημία και ε, κανονικά πρέπει να αυτοκτονήσουμε, παρόλο που είναι Κοίτα, FA Cup. Έχω μαζί για ούλα, έντζενο. Ότι... <laughs> <laughs> Όμω να το πάρουμε από τα τελευταία mm. γεγονότα. Ε, 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 είχαμε την εβδομάδα που πέρασε την ανακοίνωση ότι αναλαμβάνει ο Μαρ Περάτα. Mm -hmm. ε, κλέψαμε τον Πουδημάτσιο Σίτι. <laughs> 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 Σε ένα άλλο ρόλο ε, ενδεχόμενα, πιο διευρυμένα καθήκοντα από την είχε στη City, είναι θα είναι ο νέος CEO και φαίνεται ότι ο Ίνιος παρ' που ακόμα δεν έχει επικυρωθεί ε, ε, το 25% της αγοράς των μετοχών mm -hmm. ούτε από την Premier League δεν ε, ξέρω από την UEFA ε, ενδεχόμενα. Ε, έχουν αρχίσει να δουλεύουν οι, οι ανθρώποι. Του δεν είναι την τάξη πραγμάτων. Πώ τη βλέπει, ε, Σταυριάννα. Ε, Καλησπέρα, ξανά, καλημέρα. Ε, η ομάδα μα μπήκε σε ένα νέο κύκλο ε, πλέον, που φέτο από, από ό,τι φαίνεται. Ε, Του αλλαγή χρειάζεται όμω πολλά πιο πριν. Ε, θεωρώ ότι Τώρα, εντάξει, στις πράξεις δεν αναφάνει αν θα είναι καλό ή όχι το να γίνει στην ομάδα. Αλλά θεωρώ ότι έμπηκαν πολλά δυναμικά. Το που έγινε τώρα, που πιάσαμε τον Ομάρ, ήταν μια επιδείξη δύναμη θεωρώ. Γιατί ο Ομάρ ήταν τόσα χρόνια στο MSC City. Για να μην λάβουμε τζοπελάρες, έφεραν παίχτες, έφεραν αρκετά πράγματα στην ομάδα. Ο Klopp έβγαλε πικρή αμπροχτές που τον ερωτήσαν για τον Ομάρ. Εξάντου αν το είδες, το είδατε ναι, ευκάλε μικρή ο Πεπ. Ναι, ευκάλε μικρή Ναι, ευκάλε μικρή ο Πεπ. είπαν ότι αν νομίζει η Μάντσεστερ ότι με τον Αυγέ τον Ομάρε να αλλάξει πολλά πράγματα, κάνει λάθο. Γιατί ε, ο Χάλαντ εδαμέ, οι παίχτε εδαμέ, δεν είναι μόνο με τον να πιέσει έναν άτομο, είπε. Τόσο πολύ μικρή ανευκάλε μου σημαίνει για τον Γουαρτιόλα το πράγμα θεωρώ ότι έχασε έναν πολύ δυνατό μέλο τη City. Και, να το... να το έχουμε εμεί. Οπότε ήταν... ξεκινάει να φοβάται, θεωρώ. Ήταν υπεύθυνο στο Football Operations. Ξέρουμε City πλέον σαν global brand. Ah, ήταν CFO, είναι στη... Όχι, ήταν CEO. Chief Operating Officer. Και επειδή γνωρίζουμε δεν είναι μόνο η Manchester City στο είναι, global brand name, καθοδηγούσαν ήταν ο ενορχιστρωτής, όπως φαίνεται, πίσω από τα φώτα της δημοσιογράφησης. Όμως, να επιθυμήσουμε ότι ο Μάρκη, ο τον Ομάρτ και τον Ιωάννιτ Σίτσι ήταν πιο σύμπωτοι στην Μπαρτσελόνα. Και επίσης, να υπερθυμίσω ότι όταν... Εγώ λέω ότι είμαι και ο μεγάλος Όταν εμφανίστηκε στη Τσέρση ο Αμπράμωβιτς, είχε κάνει μεταγραφή το Peter Kenyon, ο οποίο ήταν ένα μεγάλο κομμάτι στην uh, uh, αλλαγή της Manchester United uh, και μετατροπή τη, σε ένα uh, μεγάλο uh, και από εμπορική άποψη, uh, διότι είχαμε uh, τον Αλεξ Φέρκουσον τότε. Mm -hmm. Αλλά από εμπορική άποψη uh, δημιουργήθηκε uh, και μέσω της Premier League. Η, η αλλαγή στο κομμάτι της ε, εμπορικότητας του κλαμπ. Mm -hmm. Οπότε ε, θεωρείται ε, μεγάλη μεταγραφή, να το πω έτσι. Είναι έτσι, φωνώ Θα το δούμε στην πορεία. Ε, 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 διάβαζα ότι έχει σχέση ο τον Ντέιβιτ Μπερσφιλτ, που mm -hmm. είναι μέρος του Ινιος Γκρουπ, ε, ένα άλλο κεφάλι, όπω φαίνεται από την πορεία του στον αθλητισμό, προερχόμενο από την ποδηλασία, ε, και ξαφνικά ε, βρίσκεται να διαχειρίζεται το, μέσα στο group να έχει μεγάλο ρόλο στην ίνιο. Ε, λίγο παράξενο ένα γκρουπ να αγοράζει 25% για να διαχειρίζεται και όπω φαίνεται δεν είναι μόνο. Και με την κίνηση φαίνεται ότι δεν είναι μόνο τα football operations όπω ανακοινώθηκε. Mm -hmm. Θα έχουν ένα σημαντικό ρόλο ε, και σε άλλα κομμάτια όπω την εμπορική ανάπτυξη. You know. ε, του αυτόν το commercial operations. Εντάξει, ε, παρόλο που δεν υπήρχαν επιτυχίε του παρελθόντο, συνεχίζει να είναι, είναι μέσα στα πρώτα clubs. Βιάζεται αυτό και την ανάλυση uh, η Deloitte για την uh, εισοδήματα uh, και συνεχίζει να είναι μέσα στα top clubs των κόσμων. Ναι, είδα το προχτές τσινόν. Εν πολλά το ότι εμείς ήταν πρώτη Real, δεύτερη City, τρίτη Μαρσελώνα, τετάρτη United και United, εκτός ότι είναι μπραντή μου μόνη της, έχει τόσα χρόνια εκτός που πέρσι έναν που πιάσαμε την ήταν νομίζω 7 εκατομμύρια διαφορά μου τη Ρεάλ. Μιλούμε το να μην πιένει καλά και να κάνει τούντα έσοδα, μιλούμε για μεγάλο. Ναι. Εντάξει, είναι χρόνια ολόκληρα. Και αυτό είναι ότι αν στο, στο Τράφορτ, που τη να πιένει κάθε χρόνο σε κάποια παιχνίδια, δεν, έχει, δεν έχει την ατμόσφαιρα εκτό από κάποια ευρωπαϊκά, ή αν παίζει με την Λίβερπολ, η Σίτσι, είναι περισσότερο σαν να γίνει ένας ε, παρομοιάζονται κάποιος πάει στην όπερα ή σε κανένα musical στο West End ε, πολλά selfies, πολλά δεν υπήρχε και το πάθος που υπήρχε ε, ειδικά τη δεκαετία του 80 που έφτασα εγώ Άρα μου τα τσοπαπάς μου για τότε Κοιτάξτε, ήταν, ήταν το Old Trafford ήταν 55.000 το, mm. η και θυμούμε ότι αρχίσα να πηγαίνω το 85 κάπου εκεί ε, πηγαίναμε 35.000, 40.000 okay. γέμιζε ήταν κανένα ντέρπι ε, όμως η ατμόσφαιρα ήταν πολλά διαφορετική mm -hmm. στέκεται ο κόσμος, ε, δεν ήταν απλώ κάποια sections του, okay. του γηπέδου ε, συνεχίζει να έχει τρομερή ατμόσφαιρα ειδικά τα παιχνίδια Παρόλο που το τελευταίο που πήγα με την Μπάγκιαρ ήταν απογοητευτικό. Ήταν η πρώτη φορά που έφυγατε πιο γλυκό. Αλήθεια! 6 λεπτά έναν τέσσερα. Λέω ότι σε μετά. Όχι, για να σου πω τι έγινε. Το feeling που έζησαν το γήπεδο. Μόλις σκόραρε η πρώτη φορά είδα τους παίκτες της United να βλέπουν όπως τους χαμένους, σαν να ήθελαν υγιεινό Παρ' όμπι, και το πω έτσι. Όμως ήταν ένα παράξενο, έτσι η ατμόσφαιρα, για το συνέστημα, και... Εννέ, σίγουρα, φίλοι, πέντε δεπτά πιο κλειοράκια, σίγουρα. Για να κέντρο. βιόν εντονά είναι αυτά τα εκατομμύρια που θα επενδυθούν ε, και τελευταίε πληροφορίε είναι ότι okay. γυρεύουν έναν golf course, πήγαν να δουν έναν golf course okay. έξω από το, κοντά στο Μάντσεστερ, που είναι προσπόληση πώληση, θα το αγοράσουν για να το μετατρέψουν σε ένα ή, ή μάλλον να επεκταθεί, να κρατήσουν το κάρεκτο mm -hmm. και να επεκταθεί ε, οι αθήκες στο το οποίο εμείνα είμαι πίσω. Ε, ένα θέλουμε κουδί. ένα upgrade. Ναι. Ε, Διόνος. Έφαμε ε, μαζί ακόμα και η Λέστερ. Έχει καλύτερες αυτοίες της καταστάσεις. Mm. <χωρή> <ψή> και η City. Ε, δεν είναι... Θα έλεγα... Ε, 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 δεν του χαμού το χαρακτήρα. Όχι, σίγουρα. Ε, έτυχε ε, και το 18. Okay. είδα το που κοντά. Ενδεχόμενα, εντάξει, έχουν μείνει πίσω ενδεχόμενα από τεχνολογία. Από... Ε, για να φτιάχνουν παγί μα παίχτε να το ραλούν, και να μην είναι μόνο ένα, σημαίνει ότι θέλουμε ένα upgrade. Είναι, ε, είναι μάλλον εσωτερικά οι εγκαταστάσει, με εξωτερικά εξοπλισμό, okay. διάφορα άλλα. Επίση, έγινε μια. Uh, τελευταίως μια νέα πρόσληψη uh, από την Arsenal, το Head to Medical τη mm -hmm. της Arsenal BST United. United. οπότε εν και θεωρώ στο κομμάτι της επιστημονικής υποστήριξης των ποσοριστών πλέον είναι uh, απίστευτα οι uh, μεθόδοι mm -hmm. και με τόσα mm -hmm. παιχνίδια πρέπει να τους κρατάς συνεχεία σε uh, uh, top uh, Μα είχαμε και παρετήσεις από τη είδα. Παρετήθηκαν ναι, προσλαμβάνουν κάποιους καινούργιους στο, στο, στο department, προσλαμβάνουν κάποιους καινούργια νεαρά παιδιά από ό,τι καταλαβαίνω. Είδα ότι εθιώξαν το, διευθυντή του τμήματος φυσικοθεραπείας κάτι με το όνομα του εθιώξαν το τζίνο. Γίνονται τα συμβόλαια 7 χρόνια, τα νόματα ναι, δεν τα θυμούν αρκετά. Γίνονται αρκετές αλλαγέ behind the scenes. Εφόσον θεωρούν ότι πρέπει να γίνουν, δεν σκάπτουν. Ε, από τη στιγμή που ήσουν ε, ε, πρωτοπόρος και τώρα έμεινες πίσω, ε, ε, σίγουρα πρέπει να βρεις τον τρόπο να επαναχτίσει <laughs> τα κεκτημένα, να <laughs> το σίγουρα. πω έτσι, για να μπορέσει να. Ε,

Πώ τι χαρακτηρίζει, γιατί ο Άντωνι αξίζει τόσα εκατομμύρια. Τραγικέ, γιατί αξίζει ο Μάουντ. Ποιο είναι που αξίζει με το που φέραμε. Ο Μάουντ δεν έπαιξε. Τίποτε. Είναι, διότι, ακόμα απορώ πώ καλάντζε τον Άντωνι ή πώ. Ε... Τέλο πάντων, είχε, expectations τα οποία ήταν ότι είχε μπει τον Άιαξ, νομίζω, και απλά δεν κάτσε στην ομάδα. Ναι, αλλά ε, διαφορετικό το Αγγλικό πράθυμα. Σίγουρα από το, Αγγλικό. Δεν α... ξέρω. Α... Λεφτά, α... δαπανηθήκαν Πάρα πολλά λεφτά. Δικά δηλαδή, τώρα, από ό,τι θεωρούν, βλέπα σήμερα, νομίζω, εχθέ που το θυκεύασα, ε, επειδή έχουμε θέμα με το financial fair, θα πιάμε ούτε πέχτη το Γενάρη. Ναι. Ε, άρα, πρέπει, από ό,τι είδα, θέλουν βάμπισα, να βάμπει σε καθένα να φύγει. Θέλουν να απολύσουν μακτόμινε ε, αναγκαστικά, επειδή εδώ κάνουν τόσα λεφτά για να φέρουν παίχτε στου οποίου μα κάνουν εν τέλει. Έφυγε ο Χάνιμπαλ. Μωρά δικά μα εντωμεταξύ. Ε, 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 Επίση, ακούγεται για τον Σάντσο και τον Άντωνη ακουστικά για τη Σαουδική Αραβία ναι. το καλοκαίρι. Ε, 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 Υπήρξε μεγάλη συζήτηση για τον Μαρσιάλ, ο οποίο. πάλι έχει ε, να χειριστεί. Ε, ναι, τώρα είναι 9 εβδομάδε μίνιμουμ ε, έξω. Οπότε έμεινε μα. Έμεινε μα, έμεινε μα. Είδα προχτέ, σα κάμα γελά. Είδα προχτέ ένα κόμμα κάποιου φιλάθρου μα τη Μάντσεστερ που έβαλα στην ότι έχει χειρίσει γράφει Who is he? Του he's a ghost. Ήταν φάντασμα. Θεωρούμε τον να παίζει στην ομάδα που την ημέρα που ήρθε να μετρήσουμε παίξει. Και μέσα στο γήπεδο φαίνεται. Ενώ σου είναι ποτέ κλικ. τελευταία χρόνια

Δηλαδή, όταν ήρθε ο Ρονάλτο και είχα πάει στο Τράφορτ, η μισή οπαδή αφορούσαν τι φανέλε του Ρονάλτο. παραπάνω. οπότε, δεν φαίνεται να γίνονταν κάποια πράγματα, γίνονταν ε, για να φέρει περισσότερα έσοδα. οι κάποιοι που δεν ήταν για την Premier League. Αντιλαμβάνομαι τώρα με την νέα τάξη πραγμάτων να πάνε σε άλλα καθεστώ που να βρίσκουν πιο νεαρού, ενδεχόμενα πιο φθηνού παίχτε. Ένα περιμένουμε να δούμε. Τώρα είναι εργασίε που κάνουμε. Όχι σίγουρα. Να δουλέψει η ομάδα να δούμε με την νέα σεζόν, Γιατί τώρα είπαμε ότι θα πιάνει μπέχτη. με του που έχουμε να πορευτούμε. Το θέμα είναι ε, ε, ε πολύ ευ, ε, γρήγορα ε, από την Ευρώπη. Mm. Ε, ακόμα μια ζημιά Αν δεν έρθουν κάποια ε, ε, αποτελέσματα για να ξαναπάει στην Ευρώπη. Mm. Ε, τώρα mm. Με, mm. Το νέο, με το νέο, με ο στάτους των ευρωπαϊκών διοργανώσεων mm. που ενδεχομένως και πέφτει θέση μπορεί να πάει στο Champions League. Mm. Αλλά έτσι όπως mm. πάμε δεν mm. mm. είσαι

είναι απίστευτο πώ άλλαξαν ε, τα πράγματα, αλλά όταν δεν γίνεται σωστό recruitment των mm. mm. Η ομάδα δεν έχει έναν balance, να το πω έτσι. Χάνει ένα-δύο παίχτε στο κέντρο, ε, ο Κασεμίρο, ε, τόσον καιρόν έξω και χάνεται η ισορροπία τη ομάδα. Στα νοσοκομεία φέτο, ξεκάθαρα. Ε, ε, ο... αγοράζεις έναν νεαρό center ρίχνεις τον στα βαθιά και περιμένεις ότι ένα σε πέρσι ξυλασπώσε την ομάδα ο ράσφορντ στα τέρματα του φέτος, ένα σκοράρι όπως προηγουμένως Είσαι. και δημιουργείται τραστό πρόβλημα. Εν, κάπου δεν υπάρχει ε, η σωστή τρόπος, τέλος πάντων, στελέχωσης του ρόστερ και βασιζόμαστε πάνω σε έναν στοπερ 35 χρονών που προβολιέτουν το καλοκαίρι και μετά δείχνουν τραυματισμοί και είναι πρώτον ο άνθρωπο δεν μπορεί πλέον με τι ταχύτητε όσο και να είναι της Premier League και είδαμε το και προχτέ με τον Άσχη Μετώτενα στο, έναν το τέρμα ήταν σαν να ήταν μια ταχύτητα ναι. το οποίο ήταν μια ταχύτητα στη Premier League ένα Εσύ πώς βλέπεις τη στελεχωσή του, οι μεταγραφές του πώς το βλέπεις Για να οι μεταγραφές του Ντεχάκ αλλά ξέρεις είναι ένα popular opinion το οποίο δεν δεν έδειξε ακόμα κοινων που είναι σαν προπονητής γιατί δεν είχε πλήρες ρόστερ που την αρκεί ε, τραυματιστήκαν κυριολεκτικά φέτος αν δεν είχες ένα πλήρες ρόστερ για να κάνεις έναν πλάνο σε κάθε γκέιμ και να κάνεις σωστό rotation, παίζουν πολλά παιχνίδια στην Αγγλία και στην Ευρώπη δεν ε, μπορούσε να κάνει σωστά το που θα ήθελε εγώ να του η παραπάνω ήταν του τύπου να παίξουμε τη Λίβερ που να μας βάλουν τζάλα, να τον θιώξουν και ξέρω εγώ. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε υπομονή, επειδή μάθαμε στις επιτυχίες ε, και όμως μας αρέσει και το που συμβαίνει με την ομάδα. Ε, οι μεταγραφές οκ, okay, δεν του ευκήκαν. Μπορεί για πολλούς λόγους να μην του ευκήκαν. Μπορεί και επειδή ε, ε, λείπαν αρκετοί παίχτες για να βγάλει μια εντεκάδα που... Actually, δεν είχε κάνει μια εντεκάδα basic φέτος άνθρωπο. Ε, θεωρώ μου ε, λίγο πιο πίσω πρέπει να πιάμε. Για τι μεταγραφέ, είπαμε ο Μάουντ, αν δεν ήταν Εγγλέζο, δεν θα πήγαινε τόσα εκατομμύρια προφανώ. Εν τον είδαμε καν να παίξει ακόμα. στο θέμα του τερματοφύλακα, τι να πει, ήταν άτυχο να πει, έγκαμνη για τη Μάτσεστερ να πει. δεν ξέρω γιατί δεν μπορούσαμε να φύγουμε τον τεκέα ακόμα λίγο, α πούμε. Τούτο διερδάται αρκετό κόσμο. Η δική σα α είναι, δεν μπορούσαμε να φύγουμε ακόμα ένα χρόνο και θεωρούμε. Δηλαδή, ήταν επιτακτική ανάγκη να έρθει ο Νάνα. Ε, έτσι ε, φαίνεται αναμενόταν. Ότι θα, θα έμενε ναι. και ξαφνικά. Ε, ότι θα ανανεωθεί. Και ε, φαίνεται ο Νάνα. Σε κάποια από τούτα θυμίζει με τον σε να <laughs> Η Ευρώπη ξεκάθαρα έχει χαθεί και με τον. ακούσαμε ότι ξέρει, επειδή δεν ήταν καλό με τα πόδια ο Τεχέα και τα λοιπά. και πέναρτη, ναι, 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 ξέρουμε εντά. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι ο, 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 ο Νάνα. Ε, Μπορεί να είναι και αρκετέ μπάλα να φάμε κάτι. Στην Ευρώπη. Σε καθαρά. Τα παραπάνω γκολ πέφτει αντί ω πέφτει. Είναι γιατί πώς πώ τέρματα πρέπει να βάλει η ομάδα για να πάει στην. Δεν ξέρω. Στο μάχη του κυπέλου θα παίξει. Ναι. Οπότε θα δούμε και ένα άλλο τερματοφύλακα φέτο και δούμε τι θα γίνει. Ε, Επίση, εντάξει, ε, τούτο με τραυματισμού Διορτάσαι, δεν έγινε σωστή προετοιμασία. Κάτι παχύ. Είναι ε... φίτο, ο πρέπει παίχτε. Το... Γυμναστέ, είναι... του θεραπευτέ, κάτι πάει λάθο. Ναι, αλλά είναι δεν είναι μόνο ότι τραυματίστηκαν οι παίχτε. Κάνουν αρκετό καιρό να επιστρέψουν. Να επανέλθουν. Ναι. Δηλαδή. Σημαίνει κάτι το recovery. Κάτι πάει πολλά λάθο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Επειδή που θυκευάζα τη λίστα για το μάτσο με τη Λίβερπουλ, είχαμε 11 απουσίε. Για όνομα του Θεού, βγάλει 11 να σπούμε. Ναι, δεν είναι. κάτι Σίγουρα κάτι πάει και ένα θέμα το οποίο είναι ανησυχητικό. Ε, Τώρα και τη δικαιολογία του τον, <συσχελίου> α, <συσχελίου> α, για, για το, την αστάθεια στην, στην, στην ε, στη χρονιά που περνά. Ελπίζουμε ότι. προχτές το μάτσο με τότε να με φαίνεται ότι ήταν να πιάσουμε ένα αποτελεσμά. <συσχελίου> ξέρεις, χρειάζεσαι, κάποτε στη σεζόν χρειάζεσαι ένα αποτέλεσμα να κάνει kick off το, <συμπή> το, το, τη χρονιά σου. μια τότε να μην πει δείχνει ένα τε, τελείω διαφορετικό ε, πρόσωπο. <συμπή> και μετά βλέπουμε στο δεύτερο χρόνο ότι σαν να παίζαμε στο. Στο είπε ότι τότε να μην παίζαμε στο τράφορτ. Πραγματικά. <συμπή> ε, ε, και τα θέματα απλώ να το φάμε. Δεν μπορούσαμε να... Δεν ξέρω, ανησυχητικά. Ε, τώρα, σίγουρα, σχολιά. να αλλάξει συνέχεια προπονητές. Ε, δεν είναι... Δηλαδή, δοκιμάσαμε Βαγκάρ, δοκιμάσαμε Μουρίνιο. Πολλούς. Δοκιμάσαμε τόσους έμπειρους. Έμπειρους. Πες, οκ, okay, ο Σόρτσιαρ ήταν ένα ρίσκο mm -hmm. ε, και τα λοιπά, αλλά έφεραν ε, τον, ε, το, Ράχνικ, είπε μας το γίνο σε έφυγε. Φαίνεται ότι ήταν κάτι για μακροπρόθεσμο, στο τέλο ήταν να μείνει σύμβουλο, ο Ιάθ θα μείνει σύμβουλο. Στο τέλος έφυγε κακήν κακός, είπε μας Ε, είστε ο Ρονάρτο, είπε μας για τι εγκαταστάσει, έφυγε. Έρχονται οι Ραλούμπα, είναι φεύγουν όλοι. Σίγουρα πρέπει κάτι να αλλάξει, διότι ε, δεν μπορεί ειδικά να... σε μια ομάδα <συσχελίδι> που έτσι, μάθει με το ΣΕΡ τόσα χρόνια, με το ΣΕΡ Αλέξ, να <συσχελίδι> αρχίσαν <συσχελίδι> να κάνουν τις αναλλαγές συνέχεια και στους οπαδούς, στους φίλαθλους σου, είναι ε, ε, πρόβλημα. <συσχελί> ε. ε, τώρα να δούμε, το θετικό είναι ότι ε, για το επόμενο λοιπόν, τη σε, σεζόν επιστρέφουν και κάποιοι παίχτες, και βάζω ότι επιστρέφουν και ο Μαρτίνες προχτές. Ναι, επιστρέψε, ναι. Μαρτίνες, τόσο, εντάξει, έναν κάθε τετρία, εντάξει. Τουλάχιστον να ενισχυθούν και πίσω αμυντικά που έχουμε τζιτζαμί θέμα. Ο το θέμα του ήταν ότι επιβαρύνθηκε λόγω της εγχείρησης που έκανε και έπρεπε να... Εντάξει, όμως που την άλλη να βλέπουμε τον Ταλότ ή τον Γουάν Πισάκα να παίζει στην αριστερή πλευρά. Τούτα τα πράγματα. Όχι, είναι γεύμα. Μα ξέρετε τι είναι Ναι, μα γι' αυτό δεν θέλω να τον πουλήσω. Σε λαφή βασικά. Ποιου παίχτε θα ήθελε να αλλάξουμε, Εντάξει, να φτιάμε ένα λίντερο γάδα, αν είναι έτσι. Όχι, εντάξει, το λέω. Είχαμε και κάποιο. Ο Μεϊνού, ευχάριστη έκπληξη. Δεν πιστεύει ότι 18 ό, είναι 18 χρονών. Όχι, καθόλου. Είναι απίστευτο. Έχει mm γιατί -hmm. είναι μακρύ, έχει γιατί είναι πολλά ψύχρεμο, πολλά δυνατό. Ε, πραγματικά νομίζω ότι είναι 28 χρονών ή 18 χρόνια. Oh, σίγουρα. Ευχαριστή έκπληξη. Ε, ο, ο Καρνάτσο, πάλι άλλη, άλλη ευχαριστή, ευχαριστή. Επίσης το στο εξαιά και μπορώ καλύτερα αυτή. Άρα σημαίνει το σκάουτινγκ για να βρίσκει κάτι ταλεντούθηκε σημαίνει κάτι καμπλή σωστά. Μα τούτε ήταν μια καν ιδέα τους. Πού τότε που τους είχαμε. Τους πω ειναι είναι 70-80 εκατομμύρια στελίνες είναι που να γίνει. Αντιλαμβάνομαι και ο στην επιστροφή, προπονείται κανονικά. Όμως και ο Κασεμίρο mm πολλά κοντά να έρθει πίσω. Ο Βαράν γιατί κάθεται στον πάγκο δεν το χρησιμοποιεί και πρέπει να αναγκαστεί να το χρησιμοποιήσει. Δεν καταλάβαμε γιατί. Εγγράφει πολλά στα σχόλια ότι μπορεί κάτι να παιχτεί μεταξύ του από <συσκλή> την ποτητήρια. Γιατί γίνεται να τον έχει να κάθεται. Το Βαράν. Και κάτι γίνο έδειξε κάτι σαν να είσαι γυαλίνο. Στη ρεάλ έπαιζε, μα ήρθαν και γυαλίνο. Και ε, κλείσαν του σε μακροπρόθεσμα. Ναι, και είναι το Πέντε χρόνια συμβόλαια. Δεν είναι. Δεν είναι ε, ε, αυτό ε, που συμβαίνουν με ε, τα συμβόλαια. Ναι. Ε, για πολλά χρόνια. Δεν είναι αυτό που συμβαίνει πέντε έτη συμβόλαια. Άρα κάτι πίνει, που πριν το πίναν να διορθωθώ, θέλω να πιστεύω τώρα που αλλάσουν ε, τα πράγματα. Έτσι ε, ε, ακούγεται. Διότι εξοδεύονται και τα χρηματοί στο γυναικείο. Ναι, ναι, σωστά. Εκτίστηκε γενναία εγκαταστασίες μέσα στο Κάρεκτο. Όλες οι ομάδες τώρα, διότι είναι οδηγία της ΣΟΕΦΑ για να έχεις γυναικεία ονομάδα. Άρεστα, οκ. Και στην Κύπρο. Α, δεν Πρέπει να έχουν. Απλώς τώρα ήταν ένα μεταβατικό στάδιο που εδικαιούσαν να έχεις ακαδημίες, μόνο στην Κύπρο mm στην Αγγλία είναι πολύ δυνατό το πράγμα. Το γυναικείο είναι, όντω. έχουμε και καλή ομάδα. Η δισκάια μα. Ελάει να πιένει. Όχι, ενώ στην τηλεόραση. Α, έτυχε να δω στο United TV. Οι highlights να δω ολόκληρο. Βλέπει κάτι αυτά λέει δεν Βλέπω μου λες για τους παίχτες, το λοιπόν. Ε, για τον Ονάνα του δόκου με ένα λολίδε ευκαιρία, αλλά, αλλά δεν μου, τα χαρακτηριστικά που έχει εμένα δεν μου αρέσει και τερμαντή φλεγάντη της Μάτσεστερ. Ε, και και ούλα ξεκινούν με την αυτοεπίδηση. Ε, αν δεν έχει αυτοεπίδηση να κάνει μια έξοδο, ένα μόνο τον κάνω. Ε, και ένα σταθή και με τα σέρκα, τα χαϊφέρα μας τον επειδή είναι καλός με τα πόθη πόθηκε, που ήταν ο Ντεκέα. Ε, ναι, αλλά ειστερείς τα υπόλοιπα που ο Ντεκέα ήταν καλός. Ε, οπότε... Εντάξει, και τον... τον, τον, τον Φυσικά να, θυ, θυμίσω ότι την πρώτη χρονιά του Ντεκέα έτρωε πολύ ξύλο. Ναι, ακούσαν τα πάντα και γίνω στα χρονιά αλήθεια. Και στα κόρτα. Και ο κόκκις πέρα και ούλα ύστερα. Ακούστηκε κάτι για τον ξέρω. Ναι, ακούσα το εγώ. Α, γίνει να περιμένουμε. Αλλά δυνατόν εξοέψαν τους και να παραφέρουν άλλον...

δεν έχει την και το... Και την νοματικότητα μέσα στο παιχνίδι του, το να δει το του, να μην βιώμα πιο μπροστά Θεωρώ ότι είναι πίσω, νομίζω δεν κάνει για την Premier League, την Premier League. δεν ε, τα προβλήματα που είχε Ναι, και τα αξιοαγωνιστικά μπορεί. Ναι. μπορεί, να γίνει ένα θέμα. Οποτε, το και γίνο, μια να μου είναι έτσι, δεν να κάνουμε, να τα προβλήματα Οπότε να βγάλουμε

είναι ο μόνο που μιλά τους παίχτε, που τους εθαρρύνει, που κάνει ε, κάτι που έχει και ο Κασεμίρο. Ναι, έχουν τίνει και έχουν τίνει. και το μοντέρνο πλέον δεν βλέπουμε την στα κήπεδα, για ένα okay. θέμα του τον. Mm -hmm. Η τελευταία φορά που ήταν με την ομόνια νελθή. έχει γιορνάδο, τη εγώ, live ε, Οπότε δεν το είχα παρατήσει τον που Κασεμίρο. Είμαστε το μάτσι να χωμένοι. Έτσι είναι εντάξει, ναι. Τώρα που είπες, μας το κομμάτι, διακόπτω και λέμε Όχι, όχι, ναι, δεν είχε κάνει με συζήτηση. Όταν είστε οι στην Κύπρο, έτυχε να καθόμουν δίπλα από τον Ρίτσα Άλνορτ. Μάλιστα. Πραγματικά είναι πιστεύχα, είναι κάτι θα μείνει Συνέχεια στο half time επειδή να του μιλήσω κάτι να του πω και έκοψε ε, μια κοφτή κουβέντα και γύρισε μου την άλλη και και λέω είσαι ο CEO της Manchester United okay, είσαι και είσαι θα... με μια κυπριακή ομάδα ε, πραγματικά ήταν α, απίστευτα μέσα στο στο άγχος ναι ήταν αγχωμένη για το Old Travel στο στο Gassi

Σίγουρα... Ποιος είναι να κρατούσα, ας πούμε. Σίγουρα θα κρατούσα τον Αντωνί μου, τον Σάντσο. Ναι, ναι. Υπάρχει περίπτωση Α. να πληρώνεσαι τόσα εκατομμύρια το μήνα και να δείχνει στον προμονητή σου, γιατί να μην να απολογηθεί. Πιέσαι την τόρμη μου και παίζει, μια χαρά όμω. Ναι, αλλά θυμίσω τώρα να άλλε εποχέ. Mm -hmm. ε, το σημαντικό στο περίοδο του Φερσκούσιο ήταν ότι ήξερε. βλέπεις κάποιους παίχτε που λέει στο πικ mm -hmm. και έρχονται το καλοκαίρι και. Ε, δηλαδή, Μπέκαμ λόγω τη εξοικονομική του yeah, αυτή. Yeah, yeah. Ροϊ ε, yeah, yeah. λόγω της ε, δηλώσεις που είχε κάνει για τους συμπέχτες του, του mm -hmm. ε, το mm -hmm. κομμάτι mm -hmm. της πειθαρχίας, όταν χαθεί η πειθαρχία, ετέλειωσες. Mm -hmm. Έχασες τα ποδητήρια, ασχέτως τώρα να πει κάποιος, εντάξει, φίλε μου, μιλάς για το τάδε δεν είναι αυτό. είναι. Ε, όταν χαθεί η πειθαρχία και τώρα το πρόβλημα είναι ότι γίνονται πολλοί εκατομμύριοι. Οίχοι και οι πριν κλωτσίσουν μπάλα. Ναι, ναι. Φαντάσου ε, και έχουν ζουν σε μια διαφορετική ε, περίοδο. Ε, το, αυτό που ονομάζει στα αγγλικά instant gratification. Mm -hmm. ε, οπότε ε, είναι τα ακριβά αυτοκίνητα, με τα ακριβά σπίτια, μπορεί να δώσει ο κόσμο από πίσω, ε, συνέχεια μέσα στα social media. Πολλά ε, Και ε, βλέπεις βλέπει Και που χάνουν τον δρόμο, Λίνκαρτ. Γυρεύει η ομάδα. Mm -hmm. Προπονιέται και δε, δεν μπορεί να πάει. Ε, Ω πριν λίγο καιρό ήταν με την εθνική Αγγλία. Είναι εύκολο να χαθεί αυτό. Τώρα, ε, ε, είναι πει να προηγηθεί του προπονητή. Τι έπρεπε να γίνει δηλαδή. Ναι. Να έρθει ο προπονητής και να πει εντάξει, Jason Monsori, έλα να παίξεις ποσφαίρο. Εν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Ναι. Εντάξει, τώρα ε, επίγενη στην... Εγώ δεν ξέρω να δω κάποιον ποσφαίρι στην στα 2-3-4 παιχνίδια, παιχνιδια γιατί πήγε μίσω στην Τόρτμουν mm -hmm. και τα λοιπά. Αυτό το προκαλέσαν και τους οπαδούς την ημέρα της Επίεσαι, φιλούσε στο σήμα τη Ντόρ που δεν έκανε και τα λοιπά. Εντάξει. Ε, Όμω, κατά μένα ακόμα μια λαθασμένη αγορά, διότι φαινόταν από νεαρή ηλικία ότι είχε τούτο το θέμα mm -hmm. τη

εάν δεν, ναι σίγουρα έδειξαν την πρώτη χρονιά ότι ε, ήταν το μπός ατόμου έτσι mm -hmm. και ο τρόπος που χειρίστηκε για τον το Μακουάιρ σε ο που χειρίστηκε για το Ρονάλτο και τα λοιπά εντάξει, όμως που την άλλη ε, όταν υπάρχει μια πειθαρχία δεν ε, μπορεί να το

Δηλαδή, έχασε ε, ε, τους παίκτες ναι. okay. και πάει εσύ στο Λιβερπούρ, έπιασε το 0-0, μετά ότι οι περισσότεροι περιμέναν 6-7. Όλοι εμάς, νομίζω, έχω δει. Όχι τόσο, αλλά... Φαίνονταν Εφέρον, ναι. οι παίκτες ότι έπαιζαν για τη ζωή τους. Αν δεν ήθελαν να φάνε τον πρόπο, γιατί... Ήταν να παίξουν να ισχύει τούτο. Έθαγαν. Δηλαδή, δεν είναι τέτοιοι τους. Απλώς επειδή πουλά, παγκοσμιω mm -hmm. Και ε, για αυτό που αρκετά πράγματα είναι και υπερβολέ. Όμω, ναι, μιλούμε για μια νέα γενιά ποδοσφαιριστών. Δεν πρέπει να ξέρει πώ να του διαχειριστεί. Mm-hmm. Ε, πάνε πίσω ότι. Ε, παλιά βλέπαν και κανονικά πρέπει να βλέπεις και το, τώρα και το οικογενειακό τους ε, ε, υπόβαθρο, background διαβάζα τελευταίο σε ένα, ένα βιβλίο που ενώ πάντα μάθαμε μας πρέπει να έχεις σε ένα δεύτερο πλάνο, τρίτον πλάνο κτλ. το οποίο αναφερόταν ότι ε, μόνο πλάνο A πρέπει να έχεις για να mm -hmm. πετύχεις. Okay. Και εσύ, εσύ μια σκεπτικ, εσύ ένα καλό τούτο, ότι αν το δεις, αν πιάσεις έναν που λέμε... Ε, παίχτη τη χοράφα, mm -hmm. ο οποίο το οποίο που σκέφτεται είναι εγώ πρέπει να πετύχω στο ποδόσφαιρο. Διαφορετικά ε, δεν έχει τίποτε yeah, για, μένα. Ναι, ναι. για μένα. Εντάξει. Ε, ξέρω εγώ να πάω σε μια οικοδομή ή κάτι, αν είναι φανερό mm -hmm. να βρω μια αυτή. Ε, τότε. Ε, Πετυχαίνει. Γι' αυτό για να βλέπει γιατί πετυχαίνουν αρκετοί Αφρικανοί παίχτε, Λατινοαμερικανοί παίχτε κτλ. διότι για του ίδιου είναι μια διέξοδο. Μάλιστα. Και πρέπει να Εγκριβώς. είναι. Απλώ μετά πρέπει το σύστημα του κλαπ να του διαχειριστεί. Διότι όταν αρχίζουν να πιάνουν 50-100-150 χιλιάδε mm. τελήνε τη εβδομάδα, ε, εμπράξει Ναι, ναι, ναι. Here. Έτσι μετά πέφτει αρκετή δημοσιότητα πάνω του. Ε, ε, μπορείς να βγαίνεις και στα κλαπ και να γάμνεις επαγγελματική ζωή Όχι, όχι, σίγουρα. Ε, ε. Για αυτόν τον Γι' αυτό και ο Σερ το, που το είχε μπει σε μια συνέντευξη ότι έβαλε μας κάτω και ρώταν μας, έχεις σχέση, ε, πόσα χρόνια είσαι με τη φίλη σου. Ναι. Ε, Εντάξει. Τα πρά... Έλεγχε τα πάντα. Έλεγχε να το τώρα. συνέχεια αναφορά και στα βιβλία του. Αυτό που κοίταζε αν ήταν εργατική τάξη, αν ήταν μέσα στα. ήταν control freak, ήταν. Να, πιστέψτε. Νομίζω όμω δεν θα μπορούσαν. Δεν θα πει θεωρώ στο modern football. Επειδή ήταν τόσο control freak. Εντάξει, εκτό του όμω, υπήρχε μια εγκάσταση η οποία ήταν. ασταναπάνε. τα να πάνε. Και εδώ έχει την ευκαιρία να το οργανώσει ο ίδιο. <χι> και το προσωπικό <χι> και τα πάντα. Το το γεγονό ότι ήταν τέτοιο αυστηρό και έπρεπε να ελέγχει εξέρε, τα πάντα, ήξερε ήξερε τα γενέθλια τη γιαγιά του, πώ φεριστεί και τα λοιπά. Προήρθε από το background του, από τη σκοτία. <χι> ε, και ήταν ήταν μέσα στο management του. Όμω, βλέπει ότι ε, ε, αν εξαιρέσει το Ροϊκίν, Οκ, okay, okay, ναι. Έτσι, τόσους μπέκα, λατρεύει το. Ναι. Και έτσι μένουν και στο Netflix. Ναι, και φαίνεται ότι Όχι, όχι, όχι. Ο μιλά, καταλάβεις ότι είναι όλοι οι παίκτες... όλοι οι για το Ναι, δηλαδή, ότι πώς να τους διαχειριστεί στα Βριάννα, έχει δύο δυσυγκρασία, τώρα αν τις φωνάξω, θα αντιδράσει, να μην το είπαν και να είναι καλύτερη πύχη. Ο άλλος, αν του πω κάτι, ε, και λέει, ε, ο, ο Πάρκ ήταν ρολίστας, ε, ήξερα ότι αν το βάλω για μέ, να σβήσει τον πύρδι. Ναι, ναι, ναι. Μπορώ να κάνω μια αναφορά. Ήταν μάστερ Τώρα δεν ξέρουμε στον νέο αν πιάσει τον κλοπ με τι ηθίκε τη Λίβερπουλ, εντάξει, τώρα μου μια φορά και δεν το Premier League. Ναι. Όμω, βλέπει τον και βλέπει πώ γενικά η όλη συμπεριφορά και ο τρόπο του αυτό ότι εμπνέει του παίχτε, βγάζει το κατώ. Και όταν κρίσει τον πράγμα, θα τον με πολύ μικρό σκοτ. Ε, Βλέπει τώρα τον

δεν το κάνει τον το πράγμα. Είμαι και ο Στιβ στα ίντερβιούς του, έναν που να κάνει το αστείο του, το... Ενώ οι υπόλοιποι τραβούν... Εν πάει καλά η ομάδα και πάει σαν να περιμένει να με... αύριο. Ναι. Ναι. Θα μπορούσε Αναγκαστήκαν κάποιους δημοσιογράφους, στην Κύπρο, σαν στην Κύπρο αρχίσαμε μετά, μετά, τα παιχνιδια mm -hmm. Δηλαδή έχουμε γενικά ευκολότητα, έχουμε αρκετά δημοσιογραφου <σχεδόν> για κάποιο λόγο, όταν μπαίνουν στι δημοσιογραφικέ, έχουμε μια φοβία στην Κύπρο να ρωτούν. Ενώ στην Αγγλία χτυπούσε ο Αλίπητα. Mm -hmm. ε, κάτι που γίνεται στη Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα τα χειρότερη υποδοτική. Τώρα και υποκλητική. Που σίγουρα στην Αλλά, αλλά, αλλά ε, ναι, όταν όμω δεν πάει καλά η ομάδα, και είσαι συνέχεια στη γωνιά, ε, πώ θα ευκαλύψουν το. Εγώ ήξερω, θα του έβαλα έναν team γύρω του να το το δουλέψουν. Νομίζω χρειάζεται εδώ και ο ίδιο. Τη βοή, βοήθεια. Για να μην πιο χαλαρό του που φτιάχνει στα interview, για να. να. Για να τραβά, όπω κάνουν οι υπόλοιποι. Όπω κάνουν το παιχνιδάκι των υπόλοιπων, να το κάνουν και ο ίδιο. Μπορεί. Πάντω, ακούστηκε το όνομα του Roberto de Ζέπρι τη mm -hmm. eh, Brighton. Ποιο παίζει ένα πολύ διαφορετικό στυλ παιχνιδιού στη Premier League. Δεν ξέρω αν αληθεύει, είναι να ακούσουμε πάρα πολλά. Και για τη Λίβερπουλ, ακούστηκε τώρα που είπα σε για τον κλοπ. Ναι. Σήμερα γράφαν τον Τζοτζίνο, εκτό που τον Σάβι Αλόνσο. εντάξει, ε, να περιμένουμε να δούμε. είναι. Ε, οι εξελίξει είμαι σίγουρο ότι όταν θα επικυρωθεί η αγορά από την Ινίω ε, και του. Θεωρείτε να η, τον κρατήσουμε. Η ομάδα, και εξέ, Ένα ένα τρέξο σίγουρα με πιο γρήγορου ρυθμού. Ε, να καταλάβουμε ποιο είναι το πλάνο της Ινίω και του mm -hmm. του Σεντζίμ Ρατκλήφ. Ε, διότι τώρα απλώ βλέπουμε του στα γήπεδα, δεξιά, mm -hmm. αριστερά. Ε, φαίνεται ότι ο Σεν Τέιβιρτ θα έχει σημαίνοντα ρόλο behind the scenes. Mm -hmm. Μπορεί να μην είναι. Μπορεί να μην είναι στο ξέρω να περιμένουμε να δούμε. Διότι στα αρχαία ακούστηκε ότι είναι πια σιγουριά του, τον ρόλο, τον ρόλο. Okay. ρόλο okay. Ε, να πρέπει να δούμε την νέα δομή. Ε, Όμω σίγουρα ε, το που καταλάβει είναι ότι η συμφωνία που έκαμε με του Γκλέζερ δεν είναι μόνο για το ποδοσφαιρικό ε, όπω ανακοινώθηκε mm -hmm. με την ε, ανακοίνωση τη πρόληψη του Μαρ Περάτα. Τι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Ε, Ένα αισιοδόξο ότι έχουν πλάνο. Οι Γκλέζερ δεν είχαν, απλά αγοράσαν μα. έχουν yeah. πλάνο. Ε, θέλουν να βάλουν την ομάδα πίσω στη ε, Μάτσουστρ Πούλη, ξέρουμε. Οπότε για μένα είναι πολύ αισιοδόξο το πράγμα. Να του κρίνουμε μετά εννοείται, αλλά τουλάχιστον είναι μία αλφα αισιοδοξία. Ναι, σίγουρα. Θα το αφήσουμε εδώ για σήμερα. Mm -hmm. ε, είπαμε αρκετά για τη νέα τάξη πραγμάτων. Mm -hmm. Επειδή δεν είχαμε και αγωνιστική δράση. Είχαμε το winter break στην Εγγλέζη και θα βγει το και τούτο. Και θα επανέλθουμε στο επόμενο επεισόδιο. Ελπίζουμε και με έναν καλεσμένο για να αναλύσουμε. Να μεχτεί το γήπεδο, να έχουμε και μια αγωνιστική. Θα έχουμε και την αγωνιστική για να αναλύσουμε και περισσότερο το αγωνιστικό κομμάτι τη ομάδα ας, από το Red Θα σας αποχαιρετήσουμε.